Judgment Time GNTM Edition. Άλλο ένα επεισόδιο το οποίο θα κρίνουμε μία φωτογράφηση των κοριτσιών. Συγκεκριμένα σήμερα θα κρίνουμε μία φωτογράφηση, θα είναι καμπάνια Jean της BSB. Συγκεκριμένα τα κορίτσια θα πρέπει σε ένα ντουζ, ενώ θα βρέχονται από νερό, να φωτογραφηθούν sexy και cool. Πάμε να δούμε την πρώτη κοπέλα για να τη σχολιάσουμε. Ποζάρετε κιόλας παράλληλα. Ποζάμε. Ακόμη και όταν βρέχεστε πρέπει να ποζάρετε. Πρέπει να ποζάρεσαι ενώ βρέχεσαι. Ας το αναλύσουμε λιγάκι. Μπαίνεις σε ένα ντουζ το οποίο πρέπει να κάνεις μια φωτογράφηση και ο χρόνος ξεκινάει όταν ανοίξεις το ντουζ και τρέξει το νερό. Νομίζω κάτι πήγε λάθος εδώ πέρα με τη συνεννόηση. Τι άραγε. Πού ήταν τον πίσω με το χέρι σου, Ζωή? Το άλλο. Το άλλο χέρι. Ωπα κοπελιά, το παλικάρι το θέλουμε και για τις υπόλοιπες κοπέλες. Δεν είναι μόνο για μια φωτογράφηση. Δεν είναι το πήραμε, το φωτογραφίσαμε, το πετάξαμε. Ωπα με το μαλακό. Έρχονται κι άλλες. 14. Ωραίο, τέλειο μήνε! Σε κάθε φωτογράφηση ο συγκεκριμένος θα πρέπει να αγκαρίζει έτσι λες και είναι σε πάγκο της λαϊκής. Εν τω μεταξύ όταν μια κοπέλα ή οποιοδήποτε τον ακούει θα καλώνει γιατί σου λέει κάτι έρχεται, κάτι κακό έρχεται, δεν ξέρω. Βρέξτε το όλο το παντζάκι. Βρέξε κι άλλο το τζιν, μαμά. Μικαέλα είναι λίγο άψυχο μέχρι στιγμής. Είναι άψυχο. Εν τω μεταξύ εδώ συγκεκριμένα απλά λέει τα ίδια που λέει και ο κριτή. Τίποτα παραπάνω. Τι έγινε, την προσλάβαμε για παπαγαλάκι και δεν θυμάμαι. Κάτι έχω χάσει. Ωραία, δείξε μας λίγο τον ποπό. Όχι με το χέρι, όχι, όχι, γιατί έχει τέλεφα, μπράβο. Πιάσε τον ποπό. Πιάσε τον ποπό. Εκεί, μείνε. Όπα, όπα, όπα. Τι έγινε, πιάσαμε. Και μη μου πεις. Ίσα ίσα για να βγει η φωτογράφηση και αυτά είναι το κόνσεπτ της φωτογράφησης. Άμα ένα πάνω γίνω και εγώ μοντέλο. Πέντε δεύτερα. Έτσι, αυτό. Αυτό. Όπω, εντωμεταξύ για κάποιο λόγο το βρεγμένο μαλλί είναι σαν μαστίγιο. Και η κοπέλα μάλλον δεν είχε καταλάβει ότι είναι σε ένα μπάνιο ένα επί ένα. Οπότε, αν βάλει δύο ανθρώπου, θεωρητικά πιάνει όλο το μπάνιο. Οπότε σου λέει, α κάνω λίγο το μαλλί μου. Και το παλικάρι διπλά, τι να προλάβει να δει. Ειδικά πέφτει και το νερό, λίγο η θολούρα, λίγο το να κοιτάξω το μπροστά μου, λίγο να κοιτάξω το φακό. Το φάγε το μάτι και τώρα πάει. Δεν νομίζω να έχουμε μοντέλο για τι υπόλοιπε κοπέλε. Έτσι πω το πάνε αυτέ, θα τον ξεκάνουν. Η Κάτια... Πόνα σου! Άστο, φίλε, έμεινε στο διαβάστηκε. Άστο, την επόμενη φορά. Μαρίτα, όπως καταλαβαίνεις, εγώ διαφωνώ με ό,τι έχω ακούσει. Οπα, η Βίκη διαφωνεί. Μάλλον είναι η πρώτη φορά στο GNTM φέτος που διαφωνεί. Πάμε να τα ακούσουμε. Για πάμε, για δώσ' το. Δεν κάνουμε beauty καμπάνια. Δεν είναι crop τη φωτογραφία. Δεν είναι κοντινή η φωτογραφία. Δεν μας αφορά μόνο το πρόσωπό σου, αλλά το ολικό σύνολο. Η αλήθεια είναι, θα το πω πρώτη φορά και δεν ξέρω αν είναι και τελευταία. Θα συμφωνήσω με τη Βίκη. Διότι το κόνσεπτ ήταν για ολόσωμο. Άμα ήταν να κόβαμε τη φωτογραφία, είναι εκτός κόνσεπτ, παιδιά. Για να εντάξει, οκ, okay, Βίκη, έχεις δίκιο. Το ομολόγω. Βρίσκω πάρα πολύ παλιά την πόζα σου. Είπα κι εγώ. Πολύ θα κρατούσε το να συμφωνήσω με την κυρία Βίκη. Τι εννοείς, ρε Βίκη, υπάρχουν καινούργιες πόζες και παλιές πόζες. Δηλαδή, με το νέο update, κερδίζεις πόζες στην παραλία και διορθώνουμε τα προβλήματα με τις πόζες που είχατε στο κλαμπ. Κατέβασε το τώρα. Ενημέρωση. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Εντάξει. Εγώ και συμφωνώ και διαφωνώ μαζί σας. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πάνε να κλείσουν κάπως το θέμα και ο καλεσμένος προφανώς ρίχνει λάδι στη φωτιά και δίνει νέα πατήματα για να συνεχίσει αυτή η κόντρα. Πολύ καλός να τον ξαναφωνάξουμε. Μπράβο. Like. Ξεχάστε την πόζα. Γιατί εδώ πέρα το πόδι σου κάτω είναι λίγο σαν τζαρούχι. Όταν ακούς τζαρούχι, τι σου έρχεται στο μυαλό, για ρηχτό. Όχι τσαρούχια! Όχι τσαρούχια! Κουτεφιέρ! Ένα βίντεο από τα παλιά. Φυσικά, αυτό αν το βάλεις κάπου εδώ δεξιά μπορείς να το δεις. Βέβαια, περίμενε, αυτό θα υπάρχει και στο τέλος του βίντεο. Οπότε δες αυτό το βίντεο και μετά θα το δεις τα προτινόμενα. Εκείνη την ώρα συμμετέχει όλο το σώμα. Ναι, το πιο... Ήθελε κουτεφιέρ. Ναι. Όχι σαν τσαρούχι. Κουτεφιέρ! Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι... Δεν μπορώ ρε φίλε, δηλαδή είναι αστείο το κουτεπιέ. Δηλαδή, άμα δεν στραβώσω ένα σαγόνι, δεν το λες το κουτεπιέ. Είναι κουτεπιέ, είναι κουτεπιέ. Είναι... Πώς το λέει ρε πως μου, εγώ κοντεύω να πάθω κεφαλικό όταν παίρνω το κουτεπιέ. Τι κάνω Παναγία μου με τη ζωή μου. Η beauty, ακόμη και στο beauty μπορεί να έχει κλειστά τα μάτια. Okay.
Ευχαριστούμε, Κάτια. Και θέλω να πει Βικτόρια Κιτράικο, όλη την ώρα που μιλάμε, τι ψιψιρίζετε εκεί πέρα. Είστε στα καλά, σας ψου 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 και εμείς κάνουμε κριτική. Τι λέγατε τόση ώρα? Όχι, σας ακούμε παράλληλα. Και τι λέγατε αφού μας... Πω, η χειρότερη μαλακιά που λέγαμε στο σχολείο. Σου λέγει η καθηγήτρια, γιατί μιλάτε? Όχι κύρια, σας παρακολουθώ. Οκ, για πες μου την άσκηση, παιδί μου. 25. Α, για τη φιλική εταιρεία μιλάγαμε. Ναι, 25 άτομα ήτανε. Ωραία. 25 χρόνια, Γιωργάκη, θα κάνεις να περάσεις την τάξη. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή, αυτή είναι μια συγκλονιστική, καταπληκτική, θεϊκή καμπάνια / φωτογραφία. Φιλάκια. Φιλάκια, Βίκη. Φιλούθια. Φιλάκια, Βίκη. Ό,τι σου είπε, τα μισά. Είναι μια εξαιρετική εικόνα. Δεν μου βγάζει πάρα πολύ το κομμάτι του σεξι, αλλά μου δίνει το coolness. Δεν σου κάνει σεξ αυτό. Κάνει σεξ, δεν, μου κάνει, δεν μου κάνει πολύ σεξ, παιδιά. Δεν ξέρω. Σε λίγη παιδιά δεν ξέρω, έχει ανάδρομο μάλλον. Αχ, αυτός ο ανάδρομος. Κάθε φορά ανάδρομο ερμή. Βρε Γιώργο μου, βρε καλέ μου άνθρωπε. Πόσες φορές έχεις ανάδρομο ερμή μέσα σε ένα μήνα? Δεν ξέρω, αλλά γράφτε μου κάτω στα σχόλια. Ανάδρομο ερμή. Κάθε πότε έχουμε ή για πόσο καιρό έχουμε, δεν ξέρω. Τουλάχιστον εγώ να μάθω. Οπότε, επειδή σε αυτό το σημείο το βίντεο μας έχει τελειώσει, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe και να αφήσεις και το σχόλιο σου για κάτι που σου άρεσε, κάτι που δεν σου άρεσε. Και επίσης, μην ξεχνάς ότι μπορείς να γράψεις κάτω οτιδήποτε θα ήθελες να δεις στο μέλλον. Επίσης, μην ξεχάσεις να μου πεις για την ανάδρομο ερμή. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα έχουμε νέο βίντεο, μην ξεχάσεις το like, το subscribe και να το μοιραστείς και με ένα φίλο σου. Από εμένα, τα λέμε την επόμενη φορά. Πάω να δω και την ανάδρομο ερμή.